Οι περιοχές Natura της Κρήτης βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης μεταξύ φορέων και υπηρεσιών. Οι περιοχές Natura 2000 είναι περιοχές που προστατεύονται για τη φύση τους, για τα ζώα και τα φυτά, με βάση δύο κοινοτικές οδηγίες. Για μας είναι κρίσιμο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον να μελετηθεί σωστά, να προστατευτεί, γιατί είναι ο πνεύμονας της Κρήτης μας. Οι περιοχές Natura είναι περιοχές που είναι πολύ σημαντικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικές γιατί έχουν συγκεκριμένες μονάδες βλάστησης. Είναι σημαντικές για την παρουσία ειδών, χλωρίδας και πανίδας. Στόχος της εκδήλωσης η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με το δίκτυο Natura, ώστε να μπορέσει αυτό να ενταχθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι περιοχές Natura στην Κρήτη καλύπτουν περίπου το 1/3 του νησιού. Πόσο εύκολο είναι να τις εντάξουμε στην προσπάθεια ανάπτυξης, αναβάθμισης? Προφανώς δεν είναι εύκολο. Θέλει να ενημερωθεί ο κόσμος, να καταλάβει τη σημασία που έχουν για την Κρήτη μας, για τον περιβάλλον, για να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Γίνονται σεβαστές περιοχές Natura? Σε κάποιο σημείο γίνονται σεβαστές, γιατί είναι νομικά κατοχυρωμένες. Άρα κάποια πράγματα πρέπει έτσι κι αλλιώς να τα κάνουμε. Σε κάποια άλλα σημεία προφανώς έχουμε θέματα. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη και το σχέδιο διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 θα έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό των περιοχών και των ζωνών που είναι πιο σημαντικές για τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας. Διατηρώντας τις περιοχές αυτές, διατηρούμε και ένα τοπίο που ειδικά για την Κρήτη είναι μοναδικό, είναι ιδιαίτερο και συνδυάζει εκτός από τη φύση τον πολιτισμό και την παραγωγή. Ο στόχος είναι απλός. Να διατηρηθεί η φύση και να μπορέσουμε σε αυτές τις περιοχές να δώσουμε κάποιες δυνατότητες ή νέες δυνατότητες ώστε να υπάρχει ανάπτυξη για τους κατοίκους και για τους επιχειρηματίες της περιοχής.